θέλουμε να βρούμε κάποιον να μας πει και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με τον Νικηφόρο και την Κατερίνα Καινούργιο. Γιατί το αποκορύφωμα, παιδιά, της έκλειψης. Τώρα θα δούμε αυτό. Πήγε η κάμερα της Κατερίνας Καινούργιο. Εμένα αυτό ήταν το καλύτερο από την εβδομάδα που πέρασε. Ο Νικηφόρος δεν ήθελε να τους μιλήσει. Και μετά, αλήθεια, αυτό που έχει γίνει, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πρέπει να το δείτε. Με Νικηφόρο, θα κλείσουμε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Ας μην τα παίρνουμε κιόλα τόσο σοβαρά, ας τα παίρνουμε όλα λίγο πιο χαλαρά και με χιούμορ. Δηλαδή, λίγο ηρεμία και όχι τοξικότητα. Ηρεμία, ηρεμία. Και όχι τοξικότητα. Νικηφόρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά, τέλεια. Πάμε καλά. Πάρτε μου τηλέφωνο τον Νικηφόρο να βγει τώρα στον αέρα. Τώρα, πάρ' τον πάνω. Μας κάλεσε για να μιλήσει και δεν μίλησε. Όχι. Ο Νικηφόρο. Τι έγινε, παιδιά? Ο Αργυρός μιλάει που μας καλεί και κάνει δηλώσεις. Πάρτε μου τον Νικηφόρο τώρα. Όχι, παιδιά, δεν τις κάνει. Μήπως ο άνθρωπος ήθελε να κάνει αφωνία για το βράδυ, είχε να τραγουδήσει. Έλα, είναι ξύπνιος. Όπα. Έλα. Αγάπη μου, η Κατερίνα είμαι, καινούριο, καλημέρα. Είμαι στον αέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, να σε βάλω ανοιχτή ακρόαση λίγο. Όχι, έχεις άλλη μια ευκαιρία. Γιατί δεν μας μίλησες στις κάμερες? Λυπάμαι, έχασες. Καλημέρα, με κλείνει ο Νικηφόρο. Όντως, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Κατάντια, με συγχωρείτε. Δεν έχει κλείσει κανένας. Με ακούτε, κύριε Κουγιά? Όχι, δεν μας ακούει. Το έκλεισε, παιδιά, επειδή τον ρώτησα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, πείτε μου, παρακαλώ. Δεν έχει κλείσει κανένας. Αχ, σε καλό μας σήμερα. Ναι, ο Νικηφόρος. Λίγο ηρεμία και όχι τοξικότητα. Να πάρουμε και τον Οικονομόπουλο, τον Αργυρό, το σηκώσει και θα μιλήσει. Ωραία όλα, αλλά λίγο. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και ποιοι είμαστε μερικές. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν. Δεν ήθελα να είσαι ο Νικηφόρος, να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί αλλιώς δεν θα ξαναπαίξει ούτε πλάνο του. Πες συγγνώμη. Παρακαλώ, πες συγγνώμη. Από συμπεριφορές ανθρώπων καταλαβαίνεις και στη συνέχεια ξέρεις. Αλλά ρωτιέσαι μετά γιατί ο άλλος είναι στην κορυφή και ο άλλος δεν έχει φτάσει εκεί. Ήδη παθαίνει. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Λίγο ηρεμία και όχι τοξικότητα. Ηρεμία, ηρεμία. Νομίζω ότι ήταν χιουμοριστικό αυτό το σκετσάκι. Ποιο? Και ήταν η Κατερίνα Καινούργιου που παριστάνει το μαύρο πιτ νονό στο Μεξικό. Και όποιος δεν της κάνει το χατήρι, βγαίνει από τη μέση, συμμετώνεται, τον βρίσκουμε στη γη. Ναι, πάντα το συγκρίνει με άλλους τραγουδιστές τώρα και όλο αυτό είναι πολύ άβολο. Ότι τύπου και δεν έχεις δικαίωμα, ας πούμε, να μην μιλήσεις για ένα καινούργιο. Δεν είσαι αρκετά σημαντικός ώστε να μιλήσεις. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Κοντά με τον Οικονομόπουλος μας μιλάει εμάς. Έτσι, να ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Ποιος εσύ είναι που δεν μιλάς. Ακριβώς. Γελάσω. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, αυτό το κάλεσμα ήταν δημοσιογραφικό. Για να φάνε δημοσιογράφοι, όχι για κάλυψη με κάμερες. Όχι για δηλώσεις. Ναι. Μας καλά, είπαν αυτό ότι δεν ήταν που δηλώσεις. Πυροδότησε το μεγάλο. Το μεγάλο ήταν που το κλείσε. Θράσος. Δεν είναι και κινητές, πού το κλείνεις και εσύ, ρε Νικηφόρε? Μα να σου πω κάτι, δεν θα έχεις μπλοκάρει. Τι ήταν στον αέρα μιας εκπομπής ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να μιλήσει γιατί υπάρχει αυτή η επικαιρότητα με την προσωπική του ζωή. Όλοι το ψάχνουν. Αλλά σε ποιον το κάνει αυτό, στην Κατ Κεν. Αλλά τελείωσε. Εμένα αυτό πάντως ήταν πραγματικά. Τώρα δηλαδή, αν ο Νικηφόρος αποφασίσει να μιλήσει, δεν μπορεί να παίξει στην Κατ Κεν. Όχι, τον έχει κόψει. Τα βρήκανε, μωρέ, μετά τα βρήκανε. Α, τα βρήκανε. Ναι, ναι, μαρκετινίστικο. Θα μπορούσε να είναι μαρκετινίστικο, ώστε να εμφανιστεί ο Νικηφόρος τη Δευτέρα στην Κατερίνα. Όπως έγινε με τον Μπράτη. Ήταν μαρκετινίστικο. Το παίρνουμε. Ναι, ναι, αυτό πιστεύουμε. Έχει έκλειψη. Θα πάρω τηλέφωνο. Όχι, 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 θα το σηκώσω.